Ο υπολογισμός δεν νομίζω ότι φέρνει καλά μαντάτα για την συνέχεια της καθημερινότητάς μας, γιατί βλέπω ότι ένας προϋπολογισμός ο οποίος συνδυάζεται με την ακρίβεια στα ράφια, με την ακρίβεια στα ενίκια, με την ακρίβεια στο κόστος ζωής γενικότερα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή αν έχω λάθος εκτίμηση, κύριε Καθανσόπουλε. Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί είναι ακριβώς ένας προϋπολογισμός ο οποίος συνδέεται με την επιδείνωση, τη συνεχή επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας. Γιατί η ακρίβεια, κύριε Ετκουίκ, είναι συνδυασμός των τιμών, του εισοδήματος και της φορολογίας. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα δούμε συνδυαστικά, θα καταλάβουμε την κατάσταση στην οποία βιώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά, που ο μισθός και η σύνταξη δεν φτάνει να καλύψει ούτε κάνει το πρώτο 15ήμερο, έτσι, για να καλύψει τις ανάγκες τους. Και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, δεν θέλουμε να βάλουμε μέσα τα χρέη τα οποία έχουν διαμορφωθεί προς την εφορία, προς τις τράπεζες, προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό ακριβώς βάζει στη θέση του το κυβερνητικό αφήγημα ότι μέσα από τη διαδικασία της ανάπτυξης όλος ο λαός θα ζήσει καλύτερα. Γιατί είχαμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα προηγούμενα χρόνια. Το 2022 είχαμε 8,5%. Το 2023 είχαμε 5,5%. Τώρα πάμε στο 2,9 λέει η κυβέρνηση. Πώς, όταν δεν δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με τους υψηλότερους ρυθμούς, θα δοθούν τώρα? Μου κάνει εντύπωση όμως αυτό που μου λέτε. Συγγνώμη. Χρειάζεται να έχουμε και παντωμένα, ναι, πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι, συγγνώμη, αλλά μου λέτε ότι για μία περίοδο η οποία διαδέχτηκε μία πανδημία 2 ετών, όπου δεν γινόταν τίποτα, και μου λέτε ότι είχαμε ανάπτυξη, έτσι. Με βάση τα δεδομένα που μετράει η κυβέρνηση, αύξηση του ΑΕΠ. Μα κατάλαβα τι μου λέτε. Αυτά, όχι, τα, δεδομένα, αυτά, ναι, ναι, τα δεδομένα μετράει. Ναι. Ανάπτυξη. Κοιτάξτε, για μας η ανάπτυξη δεν έχει τεχνοκρατικό χαρακτήρα, έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Αν είναι μια ανάπτυξη που υπηρετεί τις ανάγκες των πολλών ή τα συμφέροντα των λίγων. Από αυτή την άποψη λοιπόν, τα όποια πανηγύρια της κυβέρνησης και η αισιοδοξία που θέλει να διαμορφώσει δεν σχετίζεται με τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των λαϊκών στρωμάτων. Και το λέμε αυτό γιατί και ο προϋπολογισμός καταγράφει μια σειρά μεγέθη που δείχνουν την επιδείνωση, δηλαδή τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Οι δαπάνες για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού είναι ελάχιστα αυξημένες, που όμως δεν καλύπτουν ούτε τον τιμάριθμο, αλλά πολύ περισσότερο δεν καλύπτουν τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στα νοσοκομεία, στα σχολιά, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εγώ θυμάμαι το 5% υπέρ της παιδείας, το οποίο δεν έγινε ποτέ 5% υπέρ της παιδείας. Δηλαδή ήταν το σύνθημα από τη δεκαετία του 70. Είναι και κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Ναι. Οι δαπάνες για την παιδεία αυτή τη στιγμή. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν την τεράστια απόσταση που υπάρχει, και άμα δούμε όλα αυτά τα χρόνια που λέμε πριν τις προηγούμενες δεκαετίες, πόσο έχουν αυξηθεί τα φορολογικά έσοδα που στην συντριπτική πλειοψηφία τα πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα όλα αυτά τα φορολογικά έσοδα. Οπότε, καλά, το θεωρώ δεδομένο ότι το ΚΚΕ θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό. Θα το καταψηφίσουμε, αυτό είναι δεδομένο. Και τις αμυντικές δαπάνες. Και τις αμυντικές δαπάνες, γιατί δεν σχετίζονται με τη θωράκιση της άμυνας της χώρας μας, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αλλά είναι δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Και θα σας πω κιόλας και τη σύνδεση που γίνεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναμόρφωση του Νέου Δημοσιονομικού Συμφώνου, όπου υπάρχει η πρόταση και της Γαλλικής Προεδρίας να εξαιρεθούν οι στρατιωτικές δαπάνες που σχετίζονται με τα γνωτοϊκούς σχεδιασμούς. Και έγινε αποδεκτό, από δεν κάνω λάθος, έτσι. Και έχει γίνει αποδεκτό, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι δαπάνες αυτές είναι ξένες προς τις ανάγκες του ελληνικού λαού και την περιφρούρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, πολύ περισσότερο που μετά και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν αρχίζει να δρομολογείται ο δικός χάρτης που καταλήχθηκε το καλοκαίρι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιος. Ένας οδικός χάρτης ο οποίος έχει δύο συστατικά στοιχεία. Πρώτον, την ισχυροποίηση του νοτιοανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ για να μπορεί να συμμετέχει στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, και δεύτερον, να προωθηθεί το νατοϊκό σχέδιο που το στηρίζει και η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνδιαχείριση στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Ναι, στο Αιγαίο είναι συνδιαχείριση, ναι. Που θέτει ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων.
μια τέτοια διαδικασία και κινδύνους για τους λαούς της περιοχής. Σε μια περιοχή που ήδη έχουμε τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος τρομοκράτη. Ναι, διάβαζα τη μεγάλη γκρίνια την οποία βγάζει. Την γκρίνια είναι μια σχηματική λέξη, ο ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα για το θέμα του τι γίνεται με το θέμα του Αιγαίου. Δηλαδή ότι δεν ανοίγει η κυβέρνηση πλήρως τα χαρτιά της. Αλλά ξέρετε, στη διπλωματία, στην εξωτερική πολιτική δεν τα λες όλα. Τα πας σιγά σιγά. Ναι, ξέρουμε όμως σε ποια βάση κινούνται όλα αυτά. Και αυτή η βάση είναι οι αποφάσεις, σας είπα και πριν, του Συμβουλίου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Που τη συνυπόγραψε και η ελληνική κυβέρνηση και η τουρκική προεδρία. Από αυτή την άποψη, ο καθησυχαστικός λόγος της κυβέρνησης δεν πρέπει να ωρεοποιήσει την κατάσταση, αλλά πρέπει η ανησυχία του κόσμου να είναι έντονη και στα ζητήματα αυτά. Γιατί κοιτάξτε, είναι συνδυασμός και η κατάσταση που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια στο εσωτερικό, που σχετίζονται με την ικανοποίηση των συμφερόντων των λίγων, των επιχειρηματικών ομίλων και όχι του λαού, αλλά και η λογική στο πώς αντιμετωπίζουμε τη διεθνή θέση της χώρας μας στα πλαίσια της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης, που και αυτή η μόνη κινδύνους πάλι για το λαό στο όνομα να μπορέσουν επιχειρηματικοί όμιλοι ελληνικοί να συμμετέχουν στο πλιάτσικο που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κοινή γραμμή, αυτό που το λέμε σταξική γραμμή, που συνδέει τα ζητήματα και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που για μια ακόμη φορά είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα. Να κύριε πω μια κουβέντα. Παρακαλώ. Λοιπόν, με την ευκαιρία. Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση στην Κύπρο είναι ότι κάθε φορά στα κανάλια, στα ραδιόφωνα που τελείωνε μια συνομιλία, ο δημοσιογράφος ρωτούσε τον καλεσμένο του. Κάθε φορά γίνεται αυτό. Μήπως θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι που δεν ρώτησα και θέλετε να το πείτε. Αυτό το έχουν θέσφατο στην Κύπρο. Λοιπόν, το κάνω κι εγώ. Μήπως θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι που παρέλειψα να ρωτήσω. Θέλω το εξής, γιατί το τελευταίο διάστημα γίνεται μια προσπάθεια από κυβερνητικά στελέχη να εμφανίσουν ότι η Ελλάδα πηγαίνει καλά σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται σε συνθήκες υφαισιακές. Αυτό το χρησιμοποιούν ως μπαμπούλα στο λαό. Δηλαδή καθίστε καλά, γιατί η κρίση είναι μπροστά μας. Εμείς λέμε ότι την κρίση δεν την αποφύγει και η ελληνική οικονομία θα μπει σε αυτή, αλλά δεν μπορεί ο λαός μια ζωή να πληρώνει και τα σπασμένα της κρίσης και τα σπασμένα της ανάπτυξης. Πρέπει δηλαδή να διεκδικήσει σήμερα την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του. Να μην βάλει το κεφάλι κάτω και να περάσει την αντεπίθεση.